Λέγαμε θα γίνει, δεν θα γίνει και είναι... μην σας στεφάνω. Δεν είναι μερικά ζευγάρια, ρε παιδιά. Κάτσε, ρε, μόλις μπήκε. Ρε παιδιά, αυτά τα θέματα παίξτε τα τη μέρα που έχει ρεπό ο Γιάννης. Λίγο να χτυπήσει. Κατερίνα, εγώ για σένα, στα έχω πει και κατηδίαν. Ναι. Είσαι χρόνια με τον άνθρωπο αυτό. Ναι. Θέλω πολύ, τα έχω πει και στον ίδιο, να σας δω παντρεμένους. Ναι, αλλά την πιέζεις λίγο τώρα. Την πιέζω. Μη μου την πιέζεις. Γιατί του καθενός το τυχερό δεν ξέρεις ποτέ που κρύβεται. Συμφωνώ μαζί σου. Και ποτέ βγαίνει μπροστά σου. Συμφωνώ. Α, και δεν άλλο το τυχερό μου. Να τώρα, αυτό είναι το θέμα μας. Ναι, να είναι το ίδιο. Αυτόν, αυτόν. Αυτόν. Άλλον, άλλον. Όχι, μια χαρά, μια χαρά. Σύμφωνο συμβίωσης που σε 20 λεπτά διαλύεται. Νομίζω όμως ότι και την Κατερίνα πολλοί κόσμος, πολλές μαμάδες από το σπίτι λένε. Το Κατερινιό μας να το πάρει ο Γιάννης. Να το πάρει το παιδί. Ακόμα έτσι σε έχει, μου είπε μία. Όχι, είσαι σε μεγάλο σούπερ μάρκετ με το καρότσι. Πόσο καιρό είστε μαζί τώρα, Ρε. 6,5 χρόνια. Και είμαι με τα καρότσια και με βλέπω μακριά και μου κάνει έτσι. 6,5, πέρασαν τόσα χρόνια. 6,5, 7 παρατέταρτο. Έχουμε αργήσει. Είναι νωρίς, γνωρίζω το. Αλλά πεθαίνω με αυτές τις κυρίες σε τύπου 75 που είναι από μακριά και μου κάνει. Ακόμα έτσι σε έχει. Σε πόσα χρόνια σου έκανε την πρόταση? 5,5. Α, ήσασταν κι εσείς χρόνια μαζί. Εξαλείσουμε κι εσύ. Πόσα. Δεν το θυμάμαι. Ήμουνα. Ναι, μου λέγεις γιατί δεν. Δεν καταλαβαίνω. Πεντέμισι χρόνια. Δεν τα θυμάμαι. Τι να κάνω κι εγώ. Αυτός πόσα έκανε. Στο εξάμηνο, δεν με έπαιρνε ηλικιακά. Στο εξάμηνο. Απόγνωση.